Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στους 310 νεκρούς αυξήθηκε ο απολογισμός των βομβιστικών επιθέσεων σε εκκλησίες και πολυτελή ξενοδοχεία στη Σριλάνκα το πρωί της Κυριακής του Πάσχα των Καθολικών. Πολλοί από τους περίπου 500 τραυματίες υπέκυψαν, όπως γνωστοποίησε η αστυνομία της χώρας της Ασίας. Τουλάχιστον 2 από τις συνολικά 8 επιθέσεις που διαπράχθηκαν έγιναν από βομβιστές καμικάζι αυτοκτονίας, σύμφωνα με την αστυνομία. Συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη της Κύπρου που παρακολουθεί με φρίκη και αποτροπιασμό τις καταιγιστικές εξελίξεις με φόντο το φρεάτιο στο Μητσερό, ενώ έρχονται στο φως ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την δράση του κατά ασυρωή δολοφόνου. Ο 35χρονος λοχαγός ομολόγησε και τον φόνο της δεύτερης γυναίκας που βρέθηκε στο φρεάτιο, ενώ οι αρχές πιστεύουν πως υπάρχουν και άλλα θύματα. Συγκλονίζει η κοινικότητα του 35χρονου λοχαγού με το ψευδώνυμο Ορέστης, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ανάκρισης είπε στους αστυνομικούς πως ένιωθε ηδονή ενώ στραγγάλιζε τα θύματα του. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες στο φράγμα ξυλιά του μετά από υπόδειξη του 35χρονου για την ανέβρεση του 6χρονου αγνοωμένου κοριτσιού. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Οικιακών Βοηθών Κύπρου, κ. Λούι Κουτρουκίδη, που μίλησε στο ΣΤΑΡ, έχουν εξαφανιστεί άλλες 22 κοπέλες τα τελευταία χρόνια και 22 φέρονται να είναι από τις Φιλιππίνες. Η ρύθμιση οφειλών τόσο για τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία όσο και προς την εφορία αναμένεται μετά την Ανάσταση, όπως δήλωσε η Υφυπουργός Οικονομικών κυρία Κατερίνα Παπανάτσιου, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Βάρδια» της ΕΡΤ. Η κυρία Παπανάτσιου ανέφερε ότι υπάρχουν σκέψεις για μίνιμουμ 18 δόσεις που θα φτάνουν έως και τις 120 και επανέλαβε ότι για τα χαμηλά εισοδήματα προβλέπονται ευνοϊκότεροι όροι, ενώ ο αριθμός δόσεων θα καθορίζεται ανάλογα με το ύψος οφειλής. Ως φορολογούμενοι, γιατί αργούμε τις 120 δόσεις, πότε θα έρθουν? Η μεγάλη εβδομάδα περνάει και 120 δόσεις δεν ήρθαν. Η μεγάλη εβδομάδα τώρα δεν μπορούμε να φέρουμε τις 120 δόσεις. Έτσι είχατε πει, τη μεγάλη εβδομάδα. Θα πρέπει να είναι μετά την Ανάσταση. Μετά την Ανάσταση. Το κυρίαρχο είναι γιατί έχουν αντιδρούν οι θεσμοί. Γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια ότι οι θεσμοί όταν ακούν δόσεις, όταν ακούν ρυθμίσεις, όταν ακούν διευκολύνσεις, έχουν αναφυλαξία. Το θέμα είναι τι γίνεται με αυτές τις 120 δόσεις. Αντιδρούν. Αυτή είναι η αγωνία του κόσμου. Με τις 120 δόσεις δεν είναι θέμα αντίδραση των θεσμών. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ότι θεωρώ ότι πάντοτε όταν έχουν κάποια άποψη που για το συγκεκριμένο δεν είναι ούτε στην ουρά ούτε σε κάτι από αυτά που έχουν απομείνει, αλλά και πάλι μπορεί να λένε τις απόψεις τους. Εμείς έχουμε τη δική μας πολιτική και σίγουρα είναι αυτό που θα εφαρμόσουμε. Ανεξάρτητα με το οτιδήποτε που μπορεί κάποια στιγμή να εκφράσουν μια διαφορετική άποψη. Θα έχουμε 120 δόσεις και για τα ασφαλιστικά ταμεία και για την εφορία. Και για την εφορία. Πολύ ωραία. Θα έχουμε μέχρι 120 δόσεις. Μέχρι 120 δόσεις. Αυτά θα έρθουν μαζί. Ναι, θα έρθουν μαζί μετά το Πάσχα. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Εκείνο που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε mm-hmm. εδώ είναι ότι δεν θα είναι μέχρι 120 δόσεις για όλους τους φορολογούμενους. Mm-hmm. Τα χαμηλά εισοδήματα θα έχουν πιο ευνοϊκές διατάξεις. Δηλαδή εκεί θα εφαρμόζονται 120 δόσεις σε περισσότερους. Ναι, ναι. Δώστε μας ένα παράδειγμα έτσι για να γίνει κατανοητό. Δηλαδή και από εκεί και μετά, δηλαδή και στα πιο υψηλά εισοδήματα, ανάλογα με την οφειλή και το εισόδημα που έχει ο καθένας, θα καθορίζονται και οι δόσεις. Άρα ο ρυθμός των δόσεων καθορίζεται ανάλογα με το εισόδημα, και ανάλογα το ύψος και της οφειλής. Εκείνο που θα πρέπει να πούμε είναι ότι θα είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα. Mm-hmm. Δηλαδή είτε είναι μισθωτοί, συνταξιούχοι, πρώην επαγγελματίες, συνταξιούχοι που είχαν κάποιο επάγγελμα πριν, κάποιοι που είναι άνεργοι. Ό,τι υπάρχει από φυσικό πρόσωπο θα ενταχθούν όλοι στις 120 δόσεις, τους πάντες. Δηλαδή. Mm. Υπάρχουν κάποιοι από τα κριτήρια που πρόκειται να θεσπίσετε που μπορεί να εξαιρεθούν? Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία. Τα κριτήριά μας δεν είναι κάτι για να εξαιρέσουμε από τις δόσεις. Να δούμε όμως, γιατί κόφτες έχουμε. Σίγουρα θα υπάρχει
θα υπάρχει κάποιο όριο που θα είναι οι χαμηλότερες δόσεις. Δηλαδή, δεν θα είναι όλες οι δόσεις πάρα πολύ μεγάλες. Ωραία. Θα καταβαίνουν μέχρι κάποιο αριθμό δόσεων. Τώρα, εδώ η... Δεν θα είναι βέβαια το 12 που είναι σήμερα, ναι. Θα είναι παραπάνω. Έτσι. Οι άνθρωποι της ΕΕ αγοράς... Ποιο είναι? Ναι. Μια πρώτη σκέψη είναι για το 18. Μια πρώτη σκέψη. Οι χαμηλότερες για εκείνους που έχουν, που μπορούν να ανταπεξέλθουν σύμφωνα με τα εισοδήματά τους. Τα αγκάθια λοιπόν που θέτουν οι άνθρωποι της αγοράς είναι, και οι ενστάσεις που ακούγονται είναι πρώτον, γιατί πρέπει να είναι ενήμεροι στις υποχρεώσεις τους το 2019 οι υπαγόμενοι στην ρύθμιση, αυτοί που ετούνται μάλλον την υπαγωγή του στη ρύθμιση. Θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος για να ζητάει μια τέτοια ρύθμιση σημαίνει ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα. Άρα αφήνουμε απ' έξω μήπως πολύ κόσμο? Όχι, δεν αφήνουμε πολύ κόσμο. Δεν αφήνουμε πολύ κόσμο γιατί καταρχήν οι οφειλές του 19 δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη. Mm-hmm. Οι οφειλές του 19 για εισόδημα, για ένφια που αφορά τα περισσότερα φυσικά πρόσωπα θα ξεκινήσουν από το καλοκαίρι και μετά. Ναι. Άρα οι οφειλές του 19 δεν υπάρχουν. Ναι. Και εκτός αυτού πρέπει να διασφαλίσουμε και τα δημόσια οικονομικά. Δεν μπορούμε, δεν θέλουμε να βοηθήσουμε τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Mm-hmm. Θέλουμε να βοηθήσουμε αυτόν που πραγματικά δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και γι' αυτό το λόγο τον βοηθάμε με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει να ανταπεξέλθει, να δώσει λίγο-λίγο και να είναι συνεπής. Να μπορέσουν έτσι με αυτόν τον τρόπο να αποφευθούν και οι κατασχέσεις, οι πληστηριασμοί και ό,τι άλλο έχει αποτέλεσμα της μη πληρωμής προς το δημόσιο. Επιχορήγηση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων των Δήμων της χώρας που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιότητων του προγράμματος Φιλόδημος 2 εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Αλέξη Χαρίτση. Η επιχορήγηση για τα νησιά της Δωδεκανήσου είναι 4,8 εκατομμύρια ευρώ με τη Ρόδο να λαμβάνει το ποσό των 2.079.700 ευρώ. Έτοιμη να ξεκινήσει την διαδικασία σύνταξης των τευχών δημοπράτησης των έργων αποκατάστασης των δύο εκκλησιών της ΚΟ που υπέστησαν ζημιές από τον μεγάλο σεισμό στις 21 Ιουλίου 2017 είναι η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου μετά την έκδοση της άδειας οικοδομικών εργασιών από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ο Περιφερειάρχης, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το νησί της ΚΟ στο πλαίσιο περιοδίας του σε νησιά της Δωδεκανήσου, συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη ΚΟ και νησίρου Ναθαναήλ και συζήτησαν τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν μετά το πράσινο φως από το Υπουργείο προκειμένου να δημοπρατηθούν τα έργα αναστήλωσης των δύο εκκλησιών του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου και του Ναού της Αγίας Παρασκευής. Πρόταση δυσπιστίας κατά του Παύλου Πολάκη μετά το Πάσχα προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα της Βουλής με αφορμή την ανάρτηση του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας στο Facebook κατά του υποψηφίου της Νέας Δημοκρατίας κ. Στέλιου Κυμπουρόπουλου. Μιλώντας στη Βουλή κατά την διάρκεια της συζήτησης για το νομοσχέδιο για την παιδεία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε ανεκδίηγητο τον κύριο Παύλο Πολάκη, καθώς όπως τόνισε, επιτέθηκε με χυδαίο τρόπο κατά του Στέλιου Κυμπουρόπουλου. Χθες, με μία ανάρτησή του στο διαδίκτυο, ο ανεκδίηγητος αναπληρωτής υπουργός της κυβέρνησής σας, ο κύριος Πολάκης, επιτέθηκε με χυδαίο τρόπο κατά του υποψήφιου ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Στέλιου Κυμπουρόπουλου. Τον κατηγόρησε ουσιαστικά, ανοιχτά, γιατί έκανε χρήση του νόμου για τα άτομα με ειδικές ανάγκες για να διοριστεί στο ΕΣΥ και άφησε απαράδεκτα υπονοούμενα για έναν άνθρωπο του οποίου η προσωπική διαδρομή αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας. Έτσι, αντιλαμβάνεστε μια κοινότητα ισότητας ευκαιριών. Ντροπή σας που τον στηρίζετε σιωπηλά. Ως εδώ λοιπόν, ως εδώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Να σας πω κάτι. Το Στέλιο Κυπρόπουλο τον γνώρισα προσωπικά πριν από κάποιους μήνες. Δεν του χαρίστηκε κανείς. Ο Στέλιος δεν έχει την ανάγκη μας. Εμείς, η ελληνική κοινωνία, έχει την ανάγκη του Στέλιου Κυπουρόπουλου και του θετικού παραδείγματος που δίνει μέσα από τη δικιά του προσωπική διαδρομή. Υπάρχουν όμως κάποιες στιγμές, ξέρετε, στην πολιτική που η σταγόνα ξεχυλίζει το ποτήρι. Είναι πια για μένα προσωπικά ένα ζήτημα το οποίο ξεπερνά τα στενά όρια της πολιτικής. Είναι ένα ζήτημα αξιοπρέπειας. Είναι ένα ζήτημα ποιότητας. Είναι τελικά ένα ζήτημα ήθους στο δημόσιο διάλογο. Και αυτό τελικά ίσως είναι και το μεγαλύτερο διακύβευμα των επόμενων εκλογών. Ένα διακύβευμα το οποίο ξεπερνάει τα οικονομικά προβλήματα, ξεπερνάει τις δυσκολίες στον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας μας. Τελικά, με ποιους θέλουμε να προχωρήσουμε και ποιους θέλουμε να αφήσουμε πίσω. Λοιπόν, ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Δεν ανεχόμαστε άλλο τη στάση του κύριου Πολάκη. Και αμέσως μετά το Πάσχα, με βάση το άρθρο 84 παράγραφος 2 του Συντάγματος και το άρθρο 142 του Κανονισμού της Βουλής, η Νέα Δημοκρατία καταθέτει πρόταση δυσπιστίας κατά του Υπουργού Αναπληρωτή Υγείας, του κύριου Πολάκη. Και ελάτε εδώ να τον υπερασπιστείτε όλοι σας. Όλοι σας. Και να δούμε αν θέλουμε μια πραγματική Ελλάδα των πολλών ή μια Ελλάδα των πολλάκιδων. Άμεση ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην ανακοίνωση του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας πως θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά του αναπληρωτή Υπουργού κ. Παύλου Πολάκη. «Θα μετατρέψω την πρόταση δυσπιστίας σε πρόταση εμπιστοσύνης της κυβέρνησης», είπε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, σηκώνοντας το γάντι που πέταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με ενημέρωσαν οι συνεργάτες μου ότι πριν από λίγο ήρθε εντός της αιθούσης ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης, και αντί να αναφερθεί στα θέματα της παιδείας, που άλλωστε είχε προαναγγείλει ότι θα δώσει μία κορυφαία μάχη, επιχείρησε έναν σπάνιο, θα έλεγε, για τα κοινοβουλευτικά δεδομένα, πρωτοφανή, θα πω εγώ, επικοινωνιακό αντιπερισπασμό, μία μόλις μέρα μετά την δημόσια πρόσκλησή μου, άλλωστε βρισκόμαστε και τυπικά από αύριο εντός της προεκλογικής περίοδου των ευρωπαϊκών εκλογών της 26ης του Μαΐου, μία μόλις μέρα μετά τη δημόσια πρόσκλησή μου σε μία πρόσωπο με πρόσωπο αντιπαράθεση για όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες, τον ελληνικό λαό, εν όψη αυτής της κρίσιμης για την Ευρώπη αλλά και για τον τόπο αναμέτρησης, δηλαδή για τα θέματα της Ευρώπης, της οικονομίας, τα κρίσιμα εθνικά θέματα, τα θέματα τα κοινωνικά που απασχολούν τον κόσμο, τον τόπο, τους πολίτες, τους ψηφοφόρους, επέλεξε σε έναν αντιπερισπασμό που αναδεικνύει τον πανικό στον οποίο βρίσκεται και ο ίδιος και το επικοινωνιακό του επιτελείο, προκειμένου εκ νέου να δραπετεύσει από μία πρόσωπο με πρόσωπο αντιπαράθεση για τα κρίσιμα ζητήματα. Και ανέβηκε σε αυτό το βήμα για να αναγγείλει, να προαναγγείλει ότι θα καταθέσει μετά τις διακοπές του Πάσχα πρόταση δυσπιστίας σε έναν υπουργό της κυβέρνησης. Ο κ. Μητσοτάκης είναι προφανές ότι επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να αποφύγει τη συζήτηση για τα κρίσιμα και τα μεγάλα και επιθυμεί να βάλει στο επίκεντρο της κουβέντας το αν το ύφος του Παύλου του Πολάκη είναι καλό ή κακό, αν είναι ευγενής ή αγενής, καθώς κατάγεται και από τα σφακιά και γνωρίζει, φαίνεται, καθώς είναι κοντοχωριανή, το ύφος, το αψί των σφακιανών και θέλει να συζητάμε γι' αυτό
Όχι για τα επιδόματα που θέλετε να καταργήσετε. Όχι για το δώρο των Χριστουγέννων που θέλετε να καταργήσετε. Όχι για την οικονομία η οποία βγαίνει από την κρίση. Όχι για την Οβάρτης και τα θαλασσοδάνεια τα οποία θέλετε να κουκουλώσετε. Λοιπόν, εμείς δεν θα σας κάνουμε τη χάρη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ενημερώστε τον κύριο Μητσοτάκη, τον αρχηγό σας, ότι οποτεδήποτε καταθέσει πρόταση δυσπιστίας εναντίον μέλους της κυβέρνησης αυτήν εδώ την αίθουσα, θα μετατρέψω τη συζήτηση σε ψήφο εμπιστοσύνης για την κυβέρνηση και θα συζητήσουμε τα μεγάλα και τα κρίσιμα, όχι αυτά που θέλετε εσείς. Θα έρθει εδώ ο κύριος Μητσοτάκης να μας πει γιατί θέλει να καταργήσει το δώρο των Χριστουγέννων. Θα έρθει εδώ και θα μας πει γιατί θέλει να μειωθεί αντί να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Γιατί θέλει το ασφαλιστικό τύπου Πινοσέτ. Γιατί θέλει να κουκουλώσει την Οβάρτης και τα θαλασσοδάνεια. Για αυτά θα δώσετε λογαριασμό και θα απαντήσετε. Οποτεδήποτε καταθέσετε πρόταση δυσπιστίας εναντίον μέλους της κυβέρνησης ή συνολικά της κυβέρνησης, δεν το τολμάτε, εδώ θα συζητήσουμε εφόλης της ύλης μπροστά στον ελληνικό λαό για το που φέρατε τη χώρα, που την καταντήσατε και πώς εμείς τη βγάζουμε από την κρίση. Αυτό το πικρό ποτήρι θα το πιείτε, θα το πιείτε μέχρι τέλος. Σε φορτισμένο κλίμα μετά τη σφοδρή αντιπαράθεση Τσίπρα-Μητσοτάκη με αφορμή τις δηλώσεις Πολάκη, ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου Γαβρόγλου που περιλαμβάνει και αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 147 θετικές ψήφους έναντι 100 αρνητικών. Ο αρμόδιος Υπουργός Παιδείας κ. Κώστας Γαβρόγλου, που δέχτηκε σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση για τις βουλευτικές τροπολογίες που αποδέχτηκε και βάσει των οποίων ιδρύονται νέα τμήματα, ζήτησε να μην γίνεται σκέπουλα. Είπε πως για τα τμήματα στη Φλόρινα και την Κοζάνη υπήρξε συνεννόηση με την Βρετανία, για το τμήμα στην Έδεσα έγινε συνεννόηση με το Διεθνές Πανεπιστήμιο και για το Άργος ενημερώθηκε η Βρετανία και ίσως έπρεπε να έχει ενσωματωθεί από την αρχή στο νομοσχέδιο. Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται η χώρα λίγες μέρες πριν την επίσημη προκήρυξη των εκλογών για την Ευρωβουλή και την τοπική αυτοδιοίκηση. Σκληρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε κατά την παρουσίαση του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, κατηγορώντας τον ότι είναι ο πρώτος υποψήφιος πρωθυπουργός που όταν μιλά προγραμματικά δεν υπόσχεται, απειλεί την ελληνική κοινωνία. Οι συγκεντρώσεις μας παντού βρίσκουν ανταπόκριση και πράγματι αυτή η ανταπόκριση αλλά και αυτός ο ενθουσιασμός δίνουν σε όλους μας την αίσθηση ότι δεν βρισκόμαστε σε μια χαλαρή ευρωεκλογική αναμέτρηση, σε μια χαλαρή ευρωεκλογική μάχη, αλλά θυμίζουν σε όλους εμάς, τόσο σε ό,τι αφορά τη μαζικότητα, όσο όμως και σε ό,τι αφορά τον ενθουσιασμό, τις μέρες του 2015. Και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα. Ποιο είναι το μήνυμα? Ότι ο προοδευτικός κόσμος της χώρας μας έχει πεισμώσει τελικά από αυτήν τη φαιά προπαγάνδα, από τις τιμένες ειδήσεις, από τα μηνύματα αλαζονίας που στέλνουν όλοι όσοι έχουν βαριά την ευθύνη για τη χρεοκοπία της χώρας και σήμερα όμως έρχονται με θράσος και με αλαζονία και μας κουνάνε το δάχτυλο. Και αυτός ο κόσμος συσπυρώνεται ξανά, ενεργά και δυναμικά, στην προοδευτική συμμαχία. Και όσο περισσότερο οι αντίπαλοί μας γεμίζουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τους και τις τηλεοράσεις και τις ραδιοφωνικές τους συχνότητες με ψέματα, απειλές και συκοφαντίες, άλλο τόσο οι δημοκρατικοί πολίτες θα γεμίζουν στάδια, γήπεδα και πλατείες σε όλη τη χώρα για να εκφράσουν τη στήριξή τους σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Θα νικήσουμε στην εκλογική μάχη που έχουμε μπροστά μας. Δεν έχουμε καμία άλλη δυνατότητα. Η μόνη δυνατότητα είναι να νικήσουμε και θα νικήσουμε. Και το ψηφοδέλτιο που θα σας παρουσιάσω σήμερα είναι ένα ψηφοδέλτιο νίκης. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχω την αίσθηση ότι
Το ψηφοδέλτιό μας είναι ένα ψηφοδέλτιο από ανθρώπους από όλο το κοινωνικό φάσμα, από όλο το κοινωνικό χώρο. Ένα ψηφοδέλτιο μάχης, ένα ψηφοδέλτιο αγώνα. Εγώ θέλω να ευχηθώ, καταρχάς να ευχαριστήσω όλες και όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αυτής της πλατιάς εισπύρωσης. Και είναι στους 42 υποψήφιους που θα διεκδικήσουν τη συμμετοχή στο νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από θέσεις αριστεράς, από θέσεις προόδου, από θέσεις δημοκρατικής προοδευτικής παρουσίας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες, να ευχηθώ καλή επιτυχία. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους εσάς για την παρουσία σας εδώ. Και θέλω κλείνοντας να πω ότι δεν αρκεί να έχεις την Dream Team. Πρέπει η Dream Team να μάθει να παίζει και συλλογικά, να δίνει πάσες και να σκοράρει. Πρέπει το επόμενο διάστημα η Dream Team μαζί με όλους εσάς να οργώσουμε την Ελλάδα με τον γνωστό παραδοσιακό τρόπο. Χωριό το χωριό, πόλη την πόλη, χώρο δουλειάς το χώρο δουλειάς. Να δώσουμε το μήνυμα της προόδου, της δημοκρατίας, να δώσουμε το μήνυμα της νίκης. Και είμαι βέβαιος ότι το αποτέλεσμα της 26ης Μαΐου θα είναι ένα αποτέλεσμα που θα επιβεβαιώνει τις προσδοκίες και τους αγώνες μας. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Εν τω μεταξύ, σε συνέντευξή του την Δευτέρα στον Α, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το μεγαλύτερο ανάγχωμα στην ακροδεξιά στην Ευρώπη είναι μια ισχυρή κεντροδεξιά. Χαρακτήρισε πολιτική σκευωρία την υπόθεση Νοβάρτης και υποστήριξε πως οι σχέσεις του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη είναι ίδιες όπως με άλλους επιχειρηματίες. Ο κύριος Μητσοτάκης προανήγγειλε παρεμβάσεις για να υπάρξει οικονομική ζωή στην περιοχή των Εξαρχείων και να πάψει να είναι γκέτο, ενώ απέδωσε σε fake news της κυβέρνησης το θόρυβο για το δώρο Χριστουγέννων, λέγοντας ότι ποτέ δεν είπε πως θα το κόψει. Τους 42 υποψηφίους του Κινάλ για τις ευρωεκλογές παρουσίασε η Φόφη Γεννηματά, κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είναι οι δύο όψεις του ίδιου διεξόδου και ζήτησε από τους πολίτες ψήφο αλλαγής για την εμπέδωση της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Πάμε λοιπόν, όπως λέει και ο Μανώλης, πάμε λοιπόν ξανά όλοι μαζί, συντρόφισσες και σύντροφοι, για τη μεγάλη νίκη. Ζητούμε, φίλες και φίλοι, τη θετική ψήφο στο κίνημα αλλαγής. Με ένα ψηφοδέλτιο πραγματικά ισχυρό. Το ψηφοδέλτιο έχει τη σφραγίδα μας. Έχει τη σφραγίδα της κεντροαριστεράς. Έχει σοσιαλιστές, έχει σοσιαλδημοκράτες, έχει στελέχη από το μεταρρυθμιστικό κέντρο, από την ανανεωτική αριστερά και βέβαια οικολόγους. Μαζί με τους δύο πρώην ευρωβουλευτές, 40 στελέχη, ο καθένας με τη δική του διαδρομή στην πολιτική, στην αυτοδιοίκηση, στα κινήματα, στην παραγωγή, στο συνδικαλισμό, στο πανεπιστήμιο, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, στο χώρο της υγείας, στην επικοινωνία, στην εκπαίδευση. Έχουμε εκπροσώπους νέων ανθρώπων που αναζήτησαν μια καλύτερη ζωή στο εξωτερικό. Αλλά έχουμε και μετανάστες που αναζήτησαν στην Ελλάδα μια καλύτερη ζωή. Ψηφοδέλτιο νίκης. Ένα ψηφοδέλτιο που συνδυάζει την εμπειρία με την ανανέωση. Αυτή τη μάχη τη δίνουμε όλοι μαζί και θα την κερδίσουμε. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους για αυτό το υπέροχο μπουκέτο. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Και θέλουμε φωνή και χειροκρότημα. Θέλουμε κι άλλη φωνή και άλλο χειροκρότημα. Το ψηφοδέλτιο της νίκης. Thank you.
Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Τους υποψηφίους ευρωβουλευτές του παρουσία στο ποτάμι σε εκδήλωση με κεντρικό σύνθημα «Αλήθειες μόνο». Στην εκδήλωση που έγινε στο ανακαινισμένο άρθρο στο πεδίο του Άριος, παρουσιάστηκαν οι θέσεις του κόμματος, αλλά και το νέο λογότυπο, ενώ έγινε παράλληλα απολογισμός του έργου των ευρωβουλευτών Μίλτου Κύρκου και Γιώργου Γραμματικάκη στην Ευρωβουλή. Σήμερα το ποτάμι παρουσιάζει τους υποψήφιους ευρωβουλευτές του. Αλήθειες μόνο, λοιπόν. Οι ευρωεκλογές είναι μια σημαντική εκλογική αναμέτρηση. Οι ευρωεκλογές δεν είναι πρόβα τζενεράλε για μια εκλογική αναμέτρηση που θα έρθει. Μη σας παραμυθιάζουν, λοιπόν. Στις ευρωεκλογές κρίνεται το μέλλον της Ευρώπης που θέλουμε. Στις ευρωεκλογές κρίνεται το μέλλον της Ελλάδας που θέλουμε. Σήμερα, λοιπόν, παρουσιάζουμε τους ευρωβουλευτές μας. Αυτούς που θα δώσουν τη μάχη για την ευρωπαϊκή αναγέννηση. Αυτούς που θα δώσουν τη μάχη για μια δυνατή Ελλάδα σε μια ενωμένη Ευρώπη. Είμαι περήφανος για αυτά που άκουσα. Και είμαι περήφανος για τα πρόσωπα που είδα. Καθαρά πρόσωπα. Θέλω να πω δύο λόγια μόνο για τις θέσεις μας. Δεν είναι μπλα-μπλα δημοκρατία, δεν είναι μπλα-μπλα αλληλεγγύη. Είναι στέρεες θέσεις που εκφράζονται πλέον και από άλλες δυνάμεις στην Ευρώπη. Και είναι οι θέσεις και της αναγέννησης του Εμμανουέλ Μακρόν. Ελευθερία, προστασία, πρόοδος. 27 συγκεκριμένες προτάσεις κόντρα στην ακινησία, κόντρα στο συντηρητισμό, κόντρα στο λαϊκισμό των άλλων πολιτικών δυνάμεων. Συγκεκριμένες προτάσεις για την παιδεία, για την ασφάλεια, για την ανεργία, για την παραγωγή, για το διαδίκτυο, για την ελευθερία της έκφρασης, για τα δικαιώματα. Προτάσεις για πολλές από τις οποίες έδωσαν μάχες την προηγούμενη πενταετία στο Ευρωκοινοβούλιο ο Γραμματικάκης και ο Κυρκός. Φίλες και φίλοι, 27 προτάσεις μας, 27 προτάσεις του ποταμιού έχουν ένα στόχο. Να πλησιάσουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Δεν θα επιστρέψουμε φοβισμένοι πίσω από τα σύνορά μας, κάνοντας το χατήρι των εθνικιστών, των λαϊκιστών, των συντηρητικών. Θέλουμε, και έχουμε χρόνο να το κάνουμε μέχρι τις ευρωεκλογές, να μετατρέψουμε την αδιαφορία των πολιτών, τον θυμό των πολιτών, σε λύσεις. Οι προτάσεις του ποταμιού, οι προτάσεις της αναγέννησης συγκροτούν ένα νέο συμβόλαιο με την Ευρώπη. Με νέες ευθύνες για τους ανθρώπους που θα εκλεγούν και εν ανάγκη με αλλαγές με τομές ακόμα και στις συνθήκες. Πρέπει να κάνουμε κάτι χρήσιμο για την Ευρώπη. Με σύμμαχους όλους τους Έλληνες που είναι αληθινά Ευρωπαίοι και όχι Ευρωπαίοι αναπερίσταση και σε συνεργασία με όλες τις δυνάμεις της Ευρώπης που πιστεύουν στην ενωμένη περισσότερη Ευρώπη. Και πρέπει να το κάνουμε τώρα.
Το επόμενο μεγάλο χειροκρότημα θα είναι στις 27 Μαΐου. Από σήμερα είμαστε σε όλες τις γωνιές της χώρας για να μιλήσουμε για τη σπουδαιότητα αυτής εκλογικής μάχης. Σας ευχαριστώ. Την Τράπεζα της Αγάπης στην Κάλυμνο επισκέφτηκε η τηλεόραση Αιγαίου Μεγάλη Τρίτη, όπου ο υπεύθυνος κύριος Ηλίας μίλησε για το σημαντικό αυτό έργο της σύντησης απόρων πολιτών από το Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Καλύμνου Λέρου και Αστυπαλέας, κύριο Παΐσιο. Καλή σας ημέρα, Μεγάλη Τρίτη σήμερα και βρισκόμαστε στην Τράπεζα της Αγάπης και εδώ βλέπουμε τις μερίδες να είναι ήδη έτοιμες. Φακές έχουμε σήμερα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά. Επίσης, εύχομαι κάθε υγεία και καλό Πάσχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ διότι μέσω από τα κανάλια σας προβάλλετε το έργο της Ιεράς Μητροπόλεως. Υποχρέωση. Η οποία, βέβαια, αυτό είναι ένα θεάρεστο έργο που προσφέρει ο Μητροπολίτης μας. Ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας τους χορηγούς και πρώτα τον κύριο Γιάννη Χαλίπο και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι συνεισφέρουν με τον τρόπο τους, είτε σχολεία, είτε απλοί άνθρωποι και προσφέρουν είτε τον βολό τους, είτε σε είδος και καθημερινώς γίνονται αυτές οι μερίδες. Πόσες μερίδες έχουμε? Οι μερίδες είναι γύρω στις 130 μερίδες. Το προσωπικό το ευχαριστούμε διότι αφιλοκερδώς καθημερινά προσφέρει. Και οπωσδήποτε και συνεχίζεται το έργο εδώ από το 2006. Ναι, το γνωρίζουμε αυτό. Και βέβαια έχουμε συνέχεια και για το Πάσχα, έτσι. Οπωσδήποτε. Το Πάσχα ανήμερα θα γίνει φαγητό εφόσον θα βάλουμε αρνιά στο φούρνο. Από σήμερα, από αύριο δεν θα έχει φαγητό λόγω της νηστείας. Αλλά το Πάσχα θα έχει κανονικά φαγητό. Το μεγάλο Σάββατο λοιπόν, κυρία Μαρία, θα βάλετε μούρια, έτσι. Ναι, πρώτο Θεός να είμαστε καλά. Εγώ και ο Ηλίας, οι κοπέλες δίπλα όλες αυτές που τις βλέπεις. Θα έρθουμε μεγάλο Σάββατο, από τη Μεγάλη Παρασκευή, θα έρθουμε να βγάλουμε τα αρνιά, να ετοιμάσουμε τα μούρια μας, όπως ξέρουμε καλημιές. Και μετά ο Ηλίας μου θα έρθω εγώ, Ηλίας, η θεολογία μας, η Σεβαστούλα, η Θέμη, η Κουλιά και όποιος θέλουν, ευχαρίστως να έρθουν. Θα ετοιμάσουμε ή 9 ή 10 αρνιά. Αυτό θα το κανονίσει ο Σεβασμιότατος με τον Ηλία μου. Και συνάμα θα δώσουμε και τσουρέκι και αυγά φέτος. Ωραία. Ναι, ωραία, είναι πλήρες το γεύμα. Πολύ ωραίο, ναι. Πολύ ωραία. Είναι ένα μεγάλο έργο. Φυσικά, το γνωρίζουμε αυτό. Και να είστε όλοι καλά, να έχετε δύναμη. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχόμαστε και εσάς και στο κανάλι σας. Καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Να είστε καλά. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το τμήμα πρόνοιας του Δήμου Ρόδου μοιράζει τρόφιμα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του νησιού. Στην κάμερα της τηλεόρασης Αιγαίου μίλησε η Αντιδήμαρχος Πρόνοιας, κυρία Άννα Ζωάννου. Είμαστε τώρα εδώ στα γραφεία της Πρόνοιας, στο παλιό νοσοκομείο, όπου είναι συγκεντρωμένες όλες οι υπηρεσίες, οι περισσότερες της κοινωνικής πολιτικής και είναι η καθημερινή συναλλαγή με τους ωφελούμενους. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και τώρα, λόγω των ημερών, πάντα κρίνουμε σκόπιμο, πέρα από τη φροντίδα που δίνουμε όλο το χρόνο στις ευάλωτες ομάδες και στους συμπολίτες μας, με τα διάφορα προγράμματα που τρέχουν, ΤΕΒΑ και τα υπόλοιπα, και έχουμε προσέλευση πολλών εθελοντών, μαζεύουμε τρόφιμα από σούπερ μάρκετ, από οργανισμούς, από διάφορους φορείς που πάντα πάρα πολύ πρόθυμα είναι κοντά μας, ειδικά τις γιορτινές μέρες. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί πραγματικά μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη θα δίνουμε τρόφιμα ό,τι χρειαστούν. Από τα μακράς διαρκείας τρόφιμα, όπως κάθε χρόνο, το ρύζι, το λάδι, τα όσπρια, ζάχαρη, οτιδήποτε έχει σχέση με τη διατροφή. Και εκτός από αυτό, οτιδήποτε άλλο, είμαστε στη διάθεση αυτών των ανθρώπων. Θέλω όμως να πω ότι αυτό δεν γίνεται μόνο τις γιορτινές μέρες του χρόνου. Πιστεύω ότι σε αυτήν εδώ τη Δημοτική Αρχή, όλο το χρόνο ήμασταν κοντά στους συμπολίτες μας. Έχω επίσης να προσθέσω ότι θα ήταν μεγάλη αυταρέσκεια να
να επομιζόμαστε εμείς την ασταμάτητη δουλειά που κάνουν οι συνεργάτες μας και το υπηρεσιακό προσωπικό εδώ πέρα, θα ήταν πολύ εγωιστικό να λέγαμε ότι εμείς θα κάνουμε όλα αυτά, πράγμα που δεν γίνεται χωρίς την καθημερινή έννοια και την προσφορά αυτών των κοριτσιών που μέρα νύχτα δουλεύουν για να έχουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και να έχουμε κάνει πάρα πολύ προνομιακές τις καθημερινές μας, ας πούμε, προσφορές όσον αφορά τον τρόπο ζωής των συνανθρώπων μας σε όλα τα επίπεδα. Και το επισητιστικό και τα θέματα υγείας και τα προνοιακά επιδόματα και τη συμπαράσταση στο συναισθηματικό κομμάτι με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, με το να μπαίνουμε μέσα στις οικογένειες και να συμμεριζόμαστε, να μοιραζόμαστε τα προβλήματά τους τα καθημερινά που είναι τεράστια. Και πιστεύω ότι μια ανάσα τη δίνουμε. Βέβαια, ίσως είναι πολύ λίγο αυτό μπροστά στα τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο συμπολίτης μας με όλες αυτές τις δυσκολίες της σημερινής ζωής, αλλά πιστεύω το αναγνωρίζουν και πραγματικά μας εμπιστεύονται. Πιστεύω ότι στην κοινωνική πολιτική και στην πρόνοια έχει γίνει πολύ σοβαρή δουλειά. Και σας είπα και πάλι ότι θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους υπηρεσιακούς που είναι δίπλα μας, μας στηρίζουν, στηρίζουν τη Δημοτική Αρχή και το Δήμο Ρόδου και πραγματικά θεωρώ ότι προσφέρουν πολύ μεγάλο έργο τα κορίτσια όλα αυτά και τους αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο και πραγματικά εμείς θα επιβραβεύσουμε όλη αυτή την προσπάθεια που έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Έχω να σας ευχηθώ ένα απλό μήνυμα σε όλους τους συμπολίτες. Χρόνια πολλά, καλό Πάσχα, να περάσετε καλά με τις οικογένειές σας, να έχουμε υγεία και να έχουμε χαμόγελο. Μόνο το χαμόγελο είναι αυτό το οποίο γεμίζει τις ψυχές μας και τις καρδιές μας τις Άγιες αυτές τις μέρες. Να είστε όλοι καλά. Είμαστε σήμερα εδώ, τώρα στο χώρο του συσιτίου, εδώ στην Πρόνοια. Όπως βλέπετε, είναι έτοιμες οι τσάντες να δοθούν στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μας, τους υπηρεσιακούς εδώ τα κορίτσια και να δώσω ένα μήνυμα για ευχές, καλό Πάσχα και να έχουμε υγεία και να περνάμε καλά με τις οικογένειές μας. Εδώ είναι και ο πρόεδρος του ΔΟΟΠ, ο κύριος Πετράκης. Να πει και εκείνος δυο λόγια τις ευχές του και ό,τι άλλο θέλει και ποθεί. Λοιπόν, θα ήθελα να συμπληρώσω στα λεγόμενα της κυρίας Ζωάννου ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας του Δήμου Ρόδου έχει εγγεγραμμένου σε αυτή τη στιγμή γύρω στα 170 ωφελούμενους του συσιτίου. Γίνεται το ανθρώπινο δυνατόν μέσα από τις υπηρεσίες μας και να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο σε αυτούς τους ανθρώπους. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο και στους εργαζόμενους του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, με χαρά και υγεία πάνω απ' όλα. Εγώ από την πλευρά μου θέλω να ευχηθώ καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, να περάσουμε όλοι πολύ όμορφα, με υγεία, σε όλα τα μέλη. Είμαι η κοινωνική λειτουργός του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας και καλή Ανάσταση, να είμαστε όλοι καλά. Και από μένα εύχομαι καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα να έχει όλος ο κόσμος. Μακάρι να μην υπήρχαν ανθρώποι που να χρειάζονται τη βοήθειά μας, αλλά δυστυχώς αυτές τις δύσκολες μέρες που ζούμε υπάρχουν και τέτοια άτομα που χρειάζονται βοήθεια. Καθημερινά βοηθάμε γύρω στα 170 άτομα με διανομή του φαγητού στο σπίτι. Εγώ είμαι κοινωνική λειτουργός του προγράμματος με το ΕΣΠΑ. Ελπίζουμε οι υπηρεσίες μας να είναι να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις του κόσμου. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Και η κυρία Δέσποινα θα μας πει που είναι η ροή, δεν είναι η μαγείρισα εδώ, που ετοιμάζει όλες αυτές τις μερίδες καθημερινά, μεσημέρι και βράδυ, με όλη την ομάδα των μαγείρων μέσα που αυτή τη στιγμή λείπουν. Κυρία Δέσποινα, να σας ευχαριστήσουμε. Καλές γιορτές σε όλους, να μην χρειάζονται να σιτίζονται κανένα άτομο και όλα να τα φέρνει ο Θεός δεξιά σε όλο τον κόσμο.
Από τη Μεγάλη Δευτέρα ξεκίνησε ο στολισμός του επιταφείου της Ιεράς Μητροπόλεως του Σωτήρος Χριστού από την κυρία Καραβοκυρού, η οποία επιμελείται κάθε χρόνο το στολισμό του. Βρισκόμαστε εδώ όπου φτιάχνεται με τις μαστόρισες εδώ πέρα της ενορίας του Χριστού, της ενορίας του Σωτήρος Χριστού, ο επιτάφιος. Και βλέπουμε ότι βρίσκεται στα πρωταρχικά του έτσι στάδια, μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη, θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για να είναι τη Μεγάλη Παρασκευή πανέτοιμος ο επιτάφιος του Χριστού. Γεια σας. Βλέπουμε εδώ ότι έχετε έτσι σε εξέλιξη τις εργασίες αυτές που θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία για τον επιτάφιο. Τώρα, Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη, θα βάλουμε τα λουλούδια, τα φυσικά και μετά τέλος. Ναι, ναι. Οπότε καλή Ανάσταση σε όλους, με υγεία. Και καλή δύναμη σε εσάς κάθε χρόνο να φτιάχνετε έτσι τον επιτάφιο σε λιτή γραμμή. Εξαιρετική δουλειά. Μας θυμίζει πάντα ο επιτάφιος του Χριστού τις παλιές καλές εποχές. Τα παλιά τα χρόνια πάντα έτσι στολίζονταν ο επιτάφιος. Και να μας πείτε, προηγούμενα δηλαδή μας το είπατε, ότι είναι τόσο χρονών ο επιτάφιος. Όσα χρόνια είναι η εκκλησία φτιαγμένος, είναι και ο επιτάφιος. Από το 19ο αιώνα, περίπου ναι. 200 χρόνια. Έτσι. Και πες το για το... Επειδή όρθωση αυτή που έχει γίνει, ναι. Η κοπέλα που έχει βάψει τον επιτάφιο, ναι, ναι. Φτιάχνοντας να κάνει τις πρώτες εργασίες γιατί ήταν με μπογιά, παρουσιάστηκε στο σκελετό πάνω. Στο έτσι. Σκελετό, ναι, ναι. Συγκεκριμένα σε αυτή τη μεριά, ναι. Παρουσιάστηκε το πρόσωπο του Χριστού. Μάλιστα. Και είναι βγαλμένο στο κινητό και θα το δημοσιεύσει να το δει όλος ο κόσμος. Η πίστη. Η πίστη πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Και σύνοικη μου, καλή Ανάσταση, με υγεία, ό,τι επιθυμείτε. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παστίδας Ρόδου Καμάρη θα πραγματοποιήσει για ακόμη μία φορά την αναπαράσταση των παθών στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Παστίδας Ρόδου. Εδώ και χρόνια έχει καθιερωθεί πλέον αυτό το ένθυμο, το οποίο κάθε χρόνο προσελκύει αρκετό κόσμο. Πιο αναλυτικά, την Μεγάλη Πέμπτη, νέοι ντυμένοι Ρωμαίοι στρατιώτες θα βρίσκονται κάτω από τον Σταυρό του Κυρίου, ενώ την Μεγάλη Παρασκευή, εκτός από τους Ρωμαίους, στην πορεία προς το κημητήριο θα συνοδεύσουν και μικρά κορίτσια ντυμένα μυροφόρες που θα ρένουν με ροδοπέταλα τον επιτάφιο. Άλλα παιδιά ντυμένα Ιουδαίοι, έχοντας δαυλούς και φαναράκια, δίνουν ένα διαφορετικό χρώμα στα πάθη του Κυρίου. Thank you.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Αιγαίο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές από όλους εμάς για καλό βράδυ.